Τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί πολλαπλές αναφορές σε σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει παραδώσει ήδη άγνωστο αριθμό τακτικών βαλιστικών πυράβλων στη Ρωσία. Δεδομένων αυτών των φημών, τα ουκρανικά μέσα μιλούν για μια νέα απειλή, η οποία θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες για τον ουκρανικό στρατό, τις ουκρανικές πόλεις και τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Η Μόσχα εκτιμάται πως θα χρησιμοποιήσει τα νέα πυρομαχικά που παρέλαβε από την Τεχεράνη για πλήγματα κατά σημαντικών στόχων στην επικράτεια του εχθρού. Η ουκρανική σελίδα Defense Express ανέλησε σε πρόσφατο άρθρο της πόσο επικίνδυνη είναι η ιρανική βαλιστική πύραυλη FAT-360 για τη χώρα. Τα όπλα αυτά εκτιμάται πως αποτελούν τους κύριους βαλιστικούς πυράβλους που προμηθεύτηκε ο ρωσικός στρατός από το Ιράν. Πόσο επικίνδυνη είναι η FAT-360 για την Ουκρανία? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο ρωσικός στρατός πιστεύεται πως έχει παραλάβει πυράβλους FAT-360 ξανά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα αναφορές περιέγραφαν πως μέσω της Κασπίας θάλασσας οι Ρώσοι παρέλαβαν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 200 τέτοια πυραυλικά συστήματα από την Τεχεράνη. Στις τεχνικές προδιαγραφές του όπλου να σας ενημερώσουμε πως κάθε πυράβλος FAT-360 έχει βάρος 787 κιλά και είναι εξοπλισμένος με εκρηκτική κεφαλή βάρους 150 κιλών. Μπορεί να πετάξει με μέγιστη ταχύτητα 4 μαχ, ενώ διαθέτει σύστημα πλοήγησης που συνδυάζει αδρανειακή και δορυφορική καθοδήγηση προς το στόχο. Στην πραγματικότητα ο FAT-360, ο οποίος συχνά αποκαλείται και BM-120 στο διαδικτύο, είναι μια μικρότερη έκδοση του μεγαλύτερου πυράβλου FATIH-110. Αυτό το όπλο πιστεύεται πως επιδεικνύει εμβέλεια 350 χιλιόμετρων, ενώ ο μικρότερος FAT-360 επιδεικνύει εμβέλεια 120 χιλιόμετρων. Δεδομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών των πυράβλων, εκτιμάται πως ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους βαλιστικούς FAT-360 στις εν εξέλιξη μάχες στην Ανατολική Ουκρανία. Πιθανοί στόχοι των όπλων θα είναι θέσεις των ουκρανικών στρατευμάτων ή ουκρανικές πόλεις κοντά στο μέτωπο, όπως το Ποκρόφσκ, το Σούμι και το Χάρκοβο, εξήγησε η ουκρανική σελίδα. Βέβαια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η Ρωσία να παρέλαβε από το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους ισχυρότερους από το FAT-360, όπως τον τύπο FATIH-110. Εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε αυτά τα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αεροπορικές επιδρομές έναντι μεγάλων ουκρανικών πόλεων και υποδομών ενέργειας, μιας και είναι καταστροφικότερα και επιδεικνύουν μεγαλύτερη εμβέλεια πυρός. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.